Νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν το 2013 στον τομέα του τουρισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ξενοδόχων. Λίγους μήνες πριν την έναρξη της θερινής περίοδου, οι ξενοδόχοι προβλέπουν ότι φέτος ο τουρισμός θα δώσει δουλειά σε ανεργούς νέους. Μία έρευνα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου έδειξε ότι παρά την οικονομική κρίση τον Αύγουστο του 2012, υπήρχε αύξηση στην απασχόληση στα ξενοδοχεία κατά 0,8% σε σχέση με το 2011. Καταφέραμε και πέρυσι σώσαμε τις θέσεις εργασίας και ελπίζουμε ότι το 2013 με την διαφαινόμενη αύξηση του τουρισμού θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις στην απασχόληση. Ο φίλους που δουλεύουν σε νησιά γενικά πάνε σε νησιά την περίοδο των διακοπών. Από ό,τι ξέρω, ναι, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Άλλο σημαντικό σημείο της έρευνας είναι ότι υπήρξε μείωση στους αλλοδαπούς εργαζόμενους κατά 8,4%, με τους ξενοδόχους να προσλαμβάνουν νέους κυρίως από την περιφερειά τους. Εμείς που είμαστε από νησιά, μας βολεύει πολύ ο τουρισμός γιατί τα καλοκαίρια γεμίζει το νησί. Πάνω από το 60% που βρήκαν δουλειά πέρυσι σε ξενοδοχεία ήταν γυναίκες. Ενώ οι περισσότεροι ήταν νέοι που εργάστηκαν ως σερβιτόροι, ρεσεψιονίστες, καμαριέρες σε μεγάλες αλλά και σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχουν θέσεις. Όσο πιο πολλοί κόσμος έρχεται απ' έξω, λογικό είναι να δουλεύουν όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Με τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής οι ξενοδόχοι στη διάθεσή τους για τις αύξησεις των τουριστών στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι, υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες για να δουλέψουν τον τουρισμό θα είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, δημιουργώντας έτσι ελπίδα κυρίως στους ανεργούς νέους ότι μπορούν να δουλέψουν έστω και εποχιακά.